Ηρακλής Ολυμπιακός 0-2, Ηρακλής Τρίπολη 0-1. Α, τελειώσαμε. Με κακή μπάλα και με κόσμο. Με τον Ολυμπιακό δεν ήταν κακή μπάλα. Ναι, με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό, άκουσε με, όταν για ένα αφισβητούμενο πέναλτι στο Πολυτεχνείο. Όταν για ένα αφισβητούμενο πέναλτι έβλεπα εγώ όλες τις φυλάδες καταστροφή. Και σε ένα μάτς που ο διαιτητής δεν έδωσε μία κόκκινη κάρτα. Δεν έδωσε πέναλτι στον Ντακώστα. Και μέτρησε κακώς τον γκολ του Ολυμπιακού για του Φορτούνη. Γιατί η σέντρα που βγάζει είναι out. Και βγαίνει ο άλλος και μου λέει ότι ο καλός του Ηρακλής και δεν μου βγάζει εκείνα τα ερωτοβαμμένα με τα πιστόλια και τα μαχαίρια. Το πέναλτι του Πάου ήταν αμφισβητούμενο με τον Ολυμπιακό. Δεν κατάλαβε τι λέω. Δεν κατάλαβε τι λέω. Εγώ λέω ότι για εκείνο το πέναλτι που ήταν πέναλτι, εγώ σου λέω για ένα πέναλτι, μία κόκκινη και. Δεν είδε τα πρωτοσέλιδα που περίμενε να βγει. Τι να δω. Εγώ δεν είδα να βγαίνουν οι εκπομπές η μία μετά την άλλη. Εγώ. Εντάξει. Δεν έχω δει εγώ να βγαίνουν εκπομπές, να κάνουν και ακόμα και σε μεγάλα. Ναι, απ' όλα αυτό το μάτι ήταν. Πρέπει να τον απαντήσουν. Ναι, το παιχνίδι του πέναλτι που λέει, του Πάου Ολυμπιακού, ήταν παιχνίδι τίτλου, φίλε. Κρίνει και κύπελο εκεί. Κύπελο, ναι, γι' αυτό λέει ήταν. Δηλαδή ήταν αδιάφορο αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό το λέω και διαφορία. Συγγνώμη, για να ρωτήσω λιγάκι κάτι. Εάν το μάτι, α πούμε, λέω εγώ, δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον το να σε σφάξουν κανένα σε κανένα δύο τρει-τέσσερι φάσει επειδή είναι Ολυμπιακό πειράζει. Αυτό όμω λε. Έχει μια λογική. Καταλαβαίνω τι σε λέει εγώ με δύο-δύο. Άκουσε με. Πολύ γραφικό γίνεσαι. Δεν γίνομαι. Η διαφορά είναι μεγάλη. Τεράστια είναι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Φαίνεται. Το φλίξε. Άκουσε με. Καταλαβαίνει τη λογική του. Σε κάποια σημεία ο Ολυμπιακό. Άκου τώρα. Σε κάποια σημεία ευνοείται ο Ολυμπιακό. Μια κόκκινη. Βεβαίω. Ωραία. Ήταν Μάρξ. Ωραία. Βγήκε έξω να πούμε. Ένα το σκοπό. Έτσι όπως σου περιγράφω τις φάσεις, από το 30 παίζει ο Ολυμπιακός με 10 παίκτες, με 1 με 0-1, βαράω το πέναλτι, μπορεί να το κάνω 1-1 και έχω 90 λεπτά να ανατρέψω μάτς και δεν μπορεί να πετύχει. Να πας και 3 και δεν το ξέρεις. Ποιο πέναλτι βρε, το ποιο λεπλές. Του Κώστα. Το κάνεις 1-2, όχι 1-1. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Αν δεν μετρήσεις τον γκολ. Του Φορτούνη δεν ήταν γκολ. Εμένα με νοιάζει τι. 30 φορές. Θέλω να κάνω ένα παραλληλισμό. Θέλω να κάνω ένα παραλληλισμό. Ο Καλατζίδης πέρσι κάνει μια επανάσταση εναντίον του Μαρινάκη και τα λοιπά. Τι τρώει την παπάρα. Μπράβο. Πώς το λένε, ο Ηρακλητής, μόλις έρχεται εδώ ο Ολυμπιακός, βρίζουν το Μαρινάκη, βγάζουν συνθήματα κτλ. Βγάζουν πανό τα οποία είναι σωστά, πάρα πολύ σωστά. Εσείς, συγγνώμη. Πάρα πολύ σωστά. Έλα μωρέ, τι εσείς, γάμα μας τώρα. Αυτό που ήθελε ο κόσμος του Ηρακλή να περάσει, να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα. Δεν ακούστηκε σε άλλο γήπεδο, δηλαδή θες να πεις. Αυτά που είπατε εσείς. Ρε φιλαράκι, άκουσε με να σου πω, γιατί τώρα μιλάμε. Τώρα αυτά λέγαμε και πριν λίγο που είμαστε. Έχω βαρεθεί να βλέπω. Έχω βαρεθεί ειλικρινά να βλέπω. Φανέλες του ΠΑΟΚ σε πολιτικούς έχει πάρει ο Τσίπρας, ο Νεϊμαράκης, ο Μητσοτάκης, ο Βερεζέρας. Μα είναι ο Παδίρε, μεγαλύτερη ομάδα σε φιλάθλου. Δηλαδή, εσύ να μα συζητήσουν οι φανέλα, δεν του δει. Ο Νεϊμαράκης ΠΑΟΚ, εσύ δεν του δει.